Περνάμε λοιπόν σε έναν φυσικό, όχι το 86, λίγο πριν από εμάς. Είναι διδάκτορ φυσικής, έχει ετοιμάσει με δική του ιδέα μια ομιλία στη μνήμη του καθηγητή Μινά Ροϊλού, ο Λαγανάς Εδουάρδος, Έντι. Σεβαστή κυρία Ροϊλού, κύριε Πρόεδρε, αγαπημένες μας καθηγητές, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι φυσικοί, όπως προαναφέρθηκε, στις αρχές του Ιουλίου αυτού του καλοκαιριού έφυγε από κοντά μας, σε ηλικία 86 ετών, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου, Μινάς Ροϊλός. Μια εμβληματική φυσιογνωμία του Τμήματος Φυσικής και ένας από τους μεγάλους, πραγματικά μεγάλους, της ελληνικής φυσικής. Αμέσως μετά, τις επόμενες ημέρες, η καθηγήτριά μας, Ευγενία Μυτιληναίου, είχε μια πολύ όμορφη και πολύ γλαφυρή και μεστή ανάρτηση, όπου εξηγούσε το πώς ο καθηγητής Μινάς Ροϊλός αυτονομήθηκε στην έδρα του Πανεπιστημίου του Μείου Αθηνών, τότε καθηγητού Κέσσαρος Αλεξόπουλου, και πηγαίνοντας στο Βέλγιο συγκεκριμένα, έμαθε εκεί μια νέα πειραματική τεχνική, η οποία αφορούσε στη μελέτη του φαινομένου Χολ σε άμορφους ημιαγωγούς. Όπως λέει πολύ εύστοχα η κυρία Μυτιληναίου, αυτή ήταν μια τεχνική η οποία δεν απαιτούσε ακριβά όργανα, δεν είχε υψηλό κόστος, απαιτούσε όμως τρομερά καλές μετρήσεις. Εξηγεί μάλιστα, παραθέτει, το πώς ο καθηγητής τους δίδασκε να ξεχωρίζουν την εποχή εκείνη το σήμα από το θόρυβο κτλ. Απαιτούσε λοιπόν πολύ χρόνο και πολύ ταλέντο. Και στην Ελλάδα, όπως συνήθως γίνεται, μπορεί να μην έχουμε χρήματα, να μην έχουμε πόρους, αλλά έχουμε πάντοτε χρόνο και ταλέντο. Διαβάζοντας λοιπόν την ανάρτηση αυτή και υπογραμμίζοντας βεβαίως ότι εκτός από μέγας πειραματικός φυσικός, ο καθηγητής Μινάς Ροϊλός ήταν και ένας έξοχος ακαδημαϊκός δάσκαλος, σκέφτηκα να διπλασιάσω την ανάρτηση της κυρίας Μυτιληναίου κατά κάποιο τρόπο. Και σε συνδυασμό με αυτή την επανένωση, σκέφτηκα να παρουσιάσω εκείνη την πτυχή του καθηγητού Ροϊλού, όπου βέβαια ακολουθούσε και πάλι την ίδια πεπατημένη, θα έλεγα, συνταγή. Λιτά μέσα, με ένα πολύ απλό βοηθητικό υλικό που δεν ήταν άλλο από το σύγγραμμά του, την κυμωλία του και τον πίνακα της τότε αίθουσας Φ1. Απαιτούσε λοιπόν και πάλι πολλή δουλειά, πολύ ταλέντο βεβαίως από την πλευρά του, αλλά και πολλή δουλειά και χρόνο, ενώ μελέτης, από την πλευρά τη δικιά μας. Προσπάθησα λοιπόν να ανασυγκροτήσω σαν μια ευκαιρία συζήτησης και για να έχω πάντοτε, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, το συγκινησιακό κομμάτι της χρονιάς του 86, έλεγα λοιπόν, προσπάθησα να συγκροτήσω τα θέματα εκείνης της εξεταστικής του Φεβρουαρίου 1986, όχι στη βάση των εκφωνήσεων της ευκολίας ή της δυσκολίας, αλλά σαν μια πρακτικά ανασκόπηση των βασικών ενιών του κλασικού ηλεκτρομαγνητισμού που είχε επιφορτιστεί να διδάξει τότε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών. Στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι αυτή η εξέταση, αυτή η δοκιμασία για μας, ήταν πρακτικά η τελευταία διάλεξη της χρονιάς 85-86 του καθηγητού Μινά Ροϊλού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί, όπως θα προσπαθήσω σύντομα να σας περιγράψω, προσπαθούσε μέσα από τα ερωτήματά του και τα προβλήματα να υπογραμμίσει και πάλι την αξία και την ουσία των φαινομένων. Βέβαια, αυτή η τελευταία διάλεξη είναι μια ιδιαιτερότητα. Είχε κατέβει από τον Μαυροπίνακα, είχε ακουμπήσει την κυμωλία και πλέον ο λόγος είχε δοθεί σε εμάς. Αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα της τελευταίας διάλεξης. Εδώ λοιπόν
Να πω παρενθετικά ότι το σχήμα και ο τίτλος είναι από το σύγγραμμα του καθηγητού. Το πρώτο λοιπόν ερώτημα, αν και θα προτιμούσα να το λέω ο πρώτος πυλώνας, αναφερόταν στη μέθοδο των ειδώλων για σημειακό φορτίο και μία γεωμένη σφαίρα. Ζητούσε να περιγράψουμε την όλη διαδικασία, να σχολιάσουμε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα τυχόν της μεθόδου. Εδώ ο πυλώνας, όπως το ανέφερα, ήταν το θεώρημα της μοναδικότητας. Το πώς δηλαδή από τις άπειρες λύσεις που μπορούν να επαληθεύουν την εξίσωση Λαπλάς, μία και μόνο μία συγχρόνως επαληθεύει και τις εκάστοτες συνοριακές συνθήκες. Σύμφωνα λοιπόν με το θεώρημα της μοναδικότητας, θα μπορούσαμε να βγάλουμε από τη μέση κάπως πιο περίπλοκες επιφάνειες, να βρούμε σύστημα σημειακών φορτίων, τα περιβόητα εικονικά φορτία, τα είδωλα, και να μπορέσουμε να λύσουμε ένα πολύ πιο απλό πρόβλημα, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να μπούμε στις λεπτομέρειες της εξίσωσης Λαπλάς. Το εικονικό φορτίο, είδωλο, το θυμόμαστε ίσως αρκετοί από εμάς, μπορείτε να το δείτε στην οθόνη, και η θέση από το κέντρο της σφαίρας επίσης. Μια και μιλούσαμε για τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, τα πλεονεκτήματα είναι ακριβώς αυτά. Μπορούσαμε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων πιο περίπλοκες γεωμετρίες και να λύσουμε ένα απλό πρόβλημα σημειακών φορτίων. Τα μειονεκτήματα της μεθόδου άπτονται φυσικά το ότι θα πρέπει να έχουμε μάλλον απλές γεωμένες ή αγώγιμες γενικότερα επιφάνειες, κάποιες σφαίρες, κάποια επίπεδα, κάποιες συγκεκριμένες, ας το πούμε, δίεδρες γωνίες και ούτω καθεξής. Ο δεύτερος σταθμός, το δεύτερο πρόβλημα, αναφερόταν στο ηλεκτρικό πεδίο που παράγεται από ένα κινούμενο σημειακό φορτίο. Και πάλι ζητούσε να σχολιάσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να σχεδιάσουμε, μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πάλι ένα αυθεντικό σχήμα από το σύγγραμμα του καθηγητού, τις δυναμικές γραμμές για δύο οποιασδήποτε, αλλά κάπως έτσι χαρακτηριστικές τιμές της ταχύτητας. Εδώ ο πυλώνας, θα έλεγα, είναι το πώς παρεμβαίνει η σχετικότητα και οι μετασχηματισμοί Λόρεντς στη μετατροπή των πεδίων. Για να είμαι πιο σύντομος, η φόρμουλα υπάρχει, δεν ζητούσε να παραχθεί οτιδήποτε τέτοιο, ήθελε την ποιοτική ερμηνεία της όλης μαθηματικής σχέσεως και το κυριότερο να σχολιάσουμε ότι το πεδίο πάβει να είναι ηλεκτροστατικό, η κυκλοφορία δεν είναι μηδέν όπως θαυμάσια έγραφε σε κάποια άλλη αποστροφή. Υπάρχει προεξάρχουσα διεύθυνση, το πεδίο πάβει να είναι σφαιρικά συμμετρικό, δεν έχουμε ένα κεντρικό πεδίο και βεβαίως λησμόνεσαι να σας πω ότι δεν υπάρχει πλέον βαθμωτό δυναμικό που να μπορεί να παράξει ένα τέτοιο πεδίο. Εδώ, δύο υπέροχα πάλι σχήματα, δύο ωραίες έτσι, ζωγραφιές θα έλεγα, για κάποιες συγκεκριμένες ταχύτητες, η μία πιο χαμηλή, 0,3 της ταχύτητας του φωτός, η άλλη σαφώς υψηλότερη. Μπορούμε να δούμε το πώς έτσι αποσυσπυρώνονται, θα έλεγα, από τη διεύθυνση της κίνησης στη δεύτερη περίπτωση, ως αυξάνεται δηλαδή η ταχύτητα, οι πεδιακές γραμμές. Ένα πραγματικά υπέροχο θέμα που υπογράμμιζε την σχέση του ηλεκτρομαγνητισμού με την σχετικότητα. Ο τρίτος πυλώνας, εδώ είναι λίγο πιο μακροσκελές, ελπίζω να μην σας κουράζω, αναφερότανε στον υπολογισμό ενός μαγνητικού πεδίου στο κέντρο μιας κυλινδρικής οπής. Η γεωμετρία ήταν συγκεκριμένη, τα χαρακτηριστικά όλα δεδομένα. Η πυκνότητα ρεύματος καθώς και η ένταση του ρεύματος ήταν στα εφόδια μας. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο πιο περίπλοκο το ζήτημα. Έχουμε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι ο νόμος του Αμπέρ. Πολύ απλό να το εφαρμόσουμε. Να βρούμε το πεδίο B στο εσωτερικό ενός οποιοδήποτε κυλίνδρου. Ένα μικρό μαθηματικό τρίκ, το πώς απαλλασσόμαστε από το φι μοναδιαίο, βάζοντας δύο άλλα μοναδιαία ως κρός, και καταλήγει σε έναν απλό τύπο για το μαγνητικό πεδίο εντός ενός κυλίνδρου. Το J, η πυκνότητα ρεύματος, εμφανίζεται ωραιότατα και ούτω καθεξής. Ο πυλώνας λοιπόν έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο και είναι η αρχή της επαλληλίας. Η γνωστή στους περισσότερους όλους μας η αρχή της υπέρθεσης. Εδώ καλούμαστε να υπολογίσουμε τόσο το μαγνητικό πεδίο που οφειλόταν
στον κύλινδρο λες και δεν είχε καμία ατέλεια, και στην ατέλεια, δηλαδή στην οποία αυτή καθ' αυτή. Βλέπετε τον B1, τον B2, προσέξτε το πρόσημο, μείω στη δεύτερη περίπτωση, θεωρείτε ότι έχουμε ένα είδος ελλείμματος πυκνότητας, τα προσθέτουμε για να πάμε στην αρχή της υπέρθεσης όπως προανέφερα και καταλήγει σε ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα όπου όλες οι λεπτομέρειες έχουν εξαφανιστεί και το μόνο που εμφανίζεται είναι το J, η πυκνότητα του ρεύματος και η απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο κυλίνδρων. Υποδηλώνει αυτό ότι το μαγνητικό πεδίο δεν εξαρτάται από το σημείο το οποίο το επιλέξαμε. Είναι ομογενές το πεδίο, σε οποιοδήποτε σημείο και να είχαμε εργαστεί, το αποτέλεσμα θα ήταν το αυτό. Ένα πραγματικά υπέροχο πρόβλημα, έτσι, απλής φυσικής. Τελευταία στάση, τελευταίος πυλώνας, αγωγός κινούμενος εντός ομογενός μαγνητικού πεδίου, καθολικότητα, εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο, του νόμου Faraday. Έχω επικεντρωθεί στο δεύτερο, στην καθολικότητα του νόμου, όπου πραγματικά ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Faraday, αλλά χρησιμοποιώντας σε κάποιο σημείο το υπέροχο θεώρημα Stokes, καταλήγεις στη γενίκευση του νόμου Faraday και στην ουσία στην τέταρτη εξίσωση του Maxwell. Εδώ μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο υπήρχε η ανάπαυλα. Γιατί μετά από λίγες εβδομάδες, από αυτό ακριβώς το σημείο της εξισώσεως Maxwell, άρχισε ο καθηγητής να ξεδιπλώνει το δεύτερο κομμάτι, μιλώντας για διελεκτρικά υλικά, μαγνητικά υλικά, θαυμάσιο κεφάλαιο πάνω στις περιοχές Weiss, στο διαμαγνητισμό, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, εξισώσεις Maxwell, ροή ενέργειας και ούτω καθεξής. Αμέσως. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε, εγώ προσωπικά αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω, τον καθηγητή Ροϊλό για τη γνώση και τη σοφία που μας προσέφερε. Το ίδιο θα ήθελα να κάνω, γιατί το ίδιο έπραξαν και αυτοί, σε όλους τους υπέροχους διδάσκοντες και καθηγητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω και τις οικογένειές μας, οι οποίες με αγώνες και θυσίες μας προσέφεραν αυτό το επίπεδο σπουδών, αλλά το κυριότερο όλων, μας προσέφεραν τη δυνατότητα να είμαστε μέρος μιας ιστορίας και να ζούμε σε μια εποχή που ως προς το ρομαντισμό, την αγνότητα και την αθωότητα πιστεύω πως έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν ευχαριστώ τους εισακταίους φυσικούς του 86 για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.